Σε αυτό το σημείο να καλωσορίσω τον ξενυχτισμένο, αλλά πάντα σε πάξεις, Κώστα Καλέτσιο. Κώστα, καλώ ήρθε. Καλημέρα, καλημέρα. Σε ευχαριστώ θερμά καταρχά, γιατί κάνει θυσία, το καταλαβαίνω. Όχι, είσαι κουρασμένο. Αλλά εντάξει, τώρα. Δεν έσκαβα. Το ξέρω. Πατέρα μου και ο πατέρα σου σκαβάνε. Σωστά. Έχει απόλυτο δίκιο. <laughs> Τι γίνεται. Καταρχά να πω κάτι που είμαι και ο άσχετο όλο. Όχι, δεν είσαι καταρχά άσχετο. Είμαι Έλεος, δηλαδή. Ε. Χαίρετο ο Πούτιν με αυτό το αποτέλεσμα στην Ευρώπη. Θα δείξει. Θα δείξει. Ναι, αποκλείεται να χαίρεται. Mm. Αλλά θα δείξει. Μην μιλάμε μι μεγάλες μεγάλε επί του παρόντο. Πάντω, ε, βλέπω κερδισμένοι και χαμένοι των, ε, των εκλογών. Ναι. Ε, Αυτά που λέει το που βλέπεις στα site και στις εφημερίδες. Ναι, πολύ κερδισμένοι, μάλλον είναι κάποιοι κερδισμένοι, είναι πολύ χαμένοι στις, ναι. ε, σε αυτές ε, ευρωεκλογέ. Ε, λοιπόν, αυτό, λοιπόν δείχνει τώρα, το CNBC μας δίνει το χάρτη, έτσι. Ναι, εδώ μας δίνει το χάρτη, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει απολύτω κατανοητό περί τίνος πρόκειται. Θα, αν μπορεί ο Ανδρέας Παναγόπουλος να μας δείξει, Πώ είναι πλέον η διαστρωμάτωση, η εκλογική διαστρωμάτωση μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Γιατί υπάρχει πλέον. Να το. Αυτό είναι. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, 720 έδρες. Κοίταξε να δεις πόσο πάνω από το μέσο είναι τα μαύρα, τα μπλε και τα γαλάζια. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει από το, από το κίτρινο και δίπλα ξεκινάει η δεξιά, η άκρα δεξιά, η υπερσυντηρητική η δεξιά, ναι. οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αντιευρωπαϊστές και, και πολλές ακραίες έως φασιστικές δυνάμεις μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, Μεγάλο κερδισμένο, παρότι υπάρχει τεκτονική αλλαγή στο Ευρωκοινοβούλιο, είναι σίγουρα το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Διότι εκεί που είχε ε, 176 έδρε, τώρα έχει 184. Είναι συν 6 έδρε. Mm -hmm. ε, παρά τι αναταράξει που έγιναν, όχι μόνο κράτησε τι δυνάμει του το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αλλά τι ενίχυσε και κατά 6 έδρε. Λοιπόν, Μία ή άλλη, είτε έγιναν εκλογέ είτε δεν έγιναν εκλογέ για του Σελδημοκράτε. 139 είχαν, 139 έχουν. Φοβερό, φοβερό. Είναι, τρομα... ναι, είναι... Ναι, ναι. είναι... απίστευτο, ειλικρινά. Δηλαδή, τόσος αγώνας, τόσο αγώνα, τόση μελάνη και τόσο... τόσε ομιλίε κτλ. Και, τα λοιπά και δεν πήραν. Τουλάχιστον δεν χάσανε. Ναι, ναι, ναι. Έμειναν στι έδρε του. Η κατρακύλα που είναι είναι στο κίτρινο. Το κίτρινο ποιο είναι είναι η ανανέωση το ναι. του ρηνιού του Μακρόν. Εκεί και... έχουμε ξύλο. Ναι. Πραγματικά πολύ ξύλο. 22 έδρες λιγότερες. Είναι σημαντική η πτώση. Εκεί αν... τώρα πού μπορούμε να τα αποδώσουμε κόστα ουσιαστικά. Να η... θα σου, πω ένα, ένα γάνων, δηλαδή. θα σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Λοιπόν, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε εδώ στη χώρα μα και είναι παρόμοιο με άλλε χώρε τη Ευρώπη είναι η στέγαση. Σωστά. Δεν το έχει συζητήσει σχεδόν κανένα oh. σε αυτή την προεκλογική yeah. περίοδο. Στην Ελλάδα τουλάχιστον. Yeah. Ε, το συζήτησαν όμω πολλοί στην Ευρώπη. Mm. Δεν υπάρχουν σπίτια. Οι νέοι θέλουν να κάνουν οικογένειε, δεν μπορούν να κάνουν οικογένειε γιατί πάρα πολύ απλά δεν έχουν που να φωλιάσουν τον έρωτά του. Απλά πράγματα. Λοιπόν, γιατί δεν έχουν σπίτια οι νέοι κατά τι ακραίε δυνάμει, γιατί έρχονται οι μετανάστε και μα παίρνουν τι δουλειέ, μας ναι. μα παίρνουν τα σπίτια, μα παίρνουν το μέλλον, μα παίρνουν το αύριο. Αυτό ο λαϊκίστικο τρόπο έκφραση σε πολλέ χώρε τη Ευρώπη, όχι απλώ Βρήκε πρόσφορο έδαφο, αλλά ουσιαστικά γαλλιεργήθηκε και άνθησε μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Ένα από τα παραδείγματα. Το άλλο παράδειγμα είναι η κοινή αγροτική πολιτική. Mm. Επειδή είσαι πολύπειρο οικονομικό συντάκτη, ξέρει εσύ καμία κοινή αγροτική πολιτική. Oh, γιατί καμία. το συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καμία. καιρό. Δεν υπάρχει κοινή αγροτική Τίποτα. πολιτική. Δεν. Ο καθένα κάνει του κεφαλιού του. Μπορεί παράδειγμα. Ξέρει τι μου θυμίζει αυτό. Μου θυμίζει τι εποχέ λίγο μετά. Την, ε, την ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους όταν ε, μεγάλωσε το ελληνικό κράτος και έφτασε στα σύνορα στη Θεσσαλία και στην Άρτα και ούτω καθεξής που εκεί υποτίθεται έγινε μια πρώτη μεταρρύθμιση αγροτική και ήρθαν οι μεγαλογιοκτήμονες, mm. μάλλον οι ξένοι οι Έλληνες του εξωτερικού που είχαν τον παρά και άρχισαν να παίρνουν γέες. Mm. Αυτές τις γέες διατήρησαν βέβαια τον... Ε, το θεσμό, σε εισαγωγικά δεν είναι θεσμό, των ναι, ναι. κολύγων, αυτοί έγιναν μεγαλοκτήμονε και τι κάνανε πολύ απλά. Ανεβάζαν και κατεβάζαν τι τιμέ όπω αυτοί ήθελαν. Mm -hmm. Θέλανε να, φέρουνε, να βάλουν δασμού στο ρωσικό σιτάρι, που υπάρχει ακόμα και σήμερα ρωσικό σιτάρι. Βάζανε δασμού. Δεν θέλανε, δεν βάζανε. Έπρεπε να έρθει μ, λίγο μετά από τον πρώτο παγκόσμιο και του βαλκανικού πολέμου ο Βενιζέλο για να υπάρξει πραγματική αγροτική μεταρρύθμιση. Mm -hmm. Αυτό γίνεται και τώρα. Έτσι. Και δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, γίνεται και στην Ευρώπη. Mm -hmm. Όταν σου λέει ότι εμείς παράγουμε κάποια προϊόντα τα οποία έχουν ε, είναι pop, ναι. τα, γιατί υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση ναι, ναι. και από την άλλη Προστασίας, πλευρά... Προστασία τη ονομαστικές έτσι. Προέλεψη, και από την άλλη ναι. πλευρά το ίδιο προϊόν χωρίς να έχει ελεγχθεί καθόλου έρχεται από μια χώρα τρίτη, Σωστά. Ουκρανία και Βάλε. Ναι, 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 Και είναι πολύ πιο φθηνή πια κοινή αγροτική πολιτική. Σωστά. Το άλλο πολύ μεγάλο θέμα, γιατί το στεγαστικό πάει με τη μετανάστευση ναι. Το άλλο πολύ μεγάλο θέμα είναι η ακρίβεια Ποιο τη χτύψε την ακρίβεια Τίποτα, όχι, κανένας Κανένας δεν τη χτύψε την ακρίβεια ε, Πήρανε μέτρα και πρόσεξε να δει, Σε κάποιες χώρες που, λήφ, που ελήφθησαν κάποια μέτρα Φαίνεται ότι ε, αποκόμισαν ωφέλη στι κάλπε. Mm. Στην Ισπανία, ναι, μεν κέρδισε το Λαϊκό Κόμμα. Ναι, γιατί είχε μειώσει, υποθυμάμαστε στο Ισπανικό Αλλά φυμπία, ο Σάντσεφ δεν έχασε. Δεν κράτησε τι ίδιε δυνάμει που είχε. Γιατί ο Σάντσεφ μείωσε πολύ απλά. Στα μηδέν, στο ΦΠΑ, στα τρόφιμα. Στην και Πορτογαλία. Τα. Έγιναν οι εκλογέ λόγω του σε εισαγωγικά σκανδάλου με τον ε, Κώστα, που ναι. δεν ήταν κανένα απολύτω σκάνδαλο, αλλά από ευθυξία. Ο σοσιαλιστή πρωθυπουργό παρετήθηκε. Δεν είχε πει ότι παρετούμε, δεν μπορούσε Έτσι, να κάνει μετά να πει πίσω. Στι εκλογέ έχασε με σχετικά μικρή διαφορά. Κέρδισαν οι συντηρητικοί. Στι ευρωεκλογέ είναι πάλι πρώτο κόμμα οι σοσιαλιστέ. Μάλιστα. Δηλαδή, βλέπεις ότι αν, αν κάνεις πράγματα για τον κόσμο, ο κόσμος θα γίνει. Θα τα αποδώσει, ε, ναι, ναι, Είναι Λέβαια. έτσι απλά τα πράγματα. Πε μου λίγο τώρα για τη Φόντερ Λάιεν, θα ξαναδούμε πάλι το χάρτη. Αλλά αυτή ναι. τώρα βιάζεται από ό,τι βλέπω. Θέλει να Κοίτα, κινδυνεύει η Τι βλέπει τώρα, λοιπόν, εσύ? πρόσεξε. Ε, η Φόντερ Λάιεν βγήκε το 19 γιατί πάρα πολύ απλά δεν ήθελε κανένα από την Ευρωβουλή το Βέμπερ. Έκανε πίσω ο Βέμπερ και πάρα πολύ απλά βάλανε τη φοντελάιν. Μετά από συνεννόηση, οι Γερμανοί και οι Γάλλοι, Μέρκελ και Μακρόν τότε, και είναι η φοντελάιν. Εάν και εφόσον αποφασιστεί από το Συμβούλιο των Αρχικών Κρατών και Κυβερνήσεων να είναι εκ νέου η φοντελάιν, μπορεί να βγει, mm. αν συμφωνήσουν οι τρει: το Λαϊκό Κόμμα, οι Σοσιαλδημοκράτε και το ρηνιού. Βγαίνουν τα κουκιά. Βγαίνουν. Ε? Ναι, ναι, βγαίνουν. Γιατί θέλει 361 ναι, ψήφου ναι. και Οπός, σε νομίζω, 720, Και Νομίζω ναι, ναι, ναι. βγαίνουν. Mm. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι οι σοσιαλδημοκράτε επί του παρόντο λένε ότι δεν θέλουμε τη, τη Φόντε Το ρηνιού αυτή τη στιγμή είναι χαμένοι στο διάστημα γιατί έχουν χάσει τη γη κάτω από τα πόδια του. Δεν ξέρω πώ θα λειτουργήσουν. Η αριστερά έχει πει ότι δεν θα την, την επιλέξει. Μένει να δούμε. Είναι mm -hmm. καθαρά θέμα πολιτικής απόφασης στο Συμβούλιο των Αρχηγών. Εάν και εφόσον... Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο αρχηγοί κρατών ναι. από τους τρεις, οι οποίοι είναι κουτσάς πάπιες. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι ο Σόλτς στη Γερμανία και είναι και ο Μακρόν στη Γαλλία. Έτσι mm -hmm. να μην... Είναι ναι. απλά τα πράγματα. Ο Σάντσεφ παραμένει πανίσχυρος mm. και μέσα στο εσωτερικό, αλλά και στην, mm -hmm. ε, στην Ευρώπη. Η Μελώνη κυρίαρχη. Κυρίαρχε στην Ιταλία και φαίνεται ότι είναι ο change maker αυτός. Ο άνθρωπος δηλαδή μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στη, στην, μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί έχει πάρει αρκετά μεγάλο ποσοστό, ε, θεωρητικά πάντα, είναι η πιο ισχυρή μαζί με τη Λεπέν στην, στην Ευρωομάδα που έχουν φτιάξει, έτσι, είναι είτε ταυτότητα και η δημοκρατία από τη μια μεριά ή το ΙΣΕΑ, δηλαδή οι συντηρητικοί mm -hmm. και μεταρρυθμιστές. Ε, αυτό που έχει, σημα... που έχει σημασία είναι να δούμε εάν και εφόσον θα την προτείνουν οι yeah. αρχικοί κρατών. Μένει να δούμε. 6 του μηνό θα συγκληθεί η πρώτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 6 Ιουλίου. 6 Ιουλίου. Yeah. Ε, εκεί θα δούμε πια προς τα που πάει η κατεύθυνση. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι το πανηγυρίζουν, Πανηγύριζε και η Φόντερ και ο Βέμπερ και όλο το σύστημα του, Ευρω... του Λαϊκού Κόμματο εχθέ στι Βρυξέλλε, αλλά και σε άλλε πόλει τη Ευρώπη, γιατί πάρα πολύ απλά κέρδισαν τι εκλογέ. Είναι και αυτοί κερδισμένοι, έτσι. Αλλά το θέμα είναι τι θα πούνε οι αρχικοί οι κρατών και κυβερνήσεων. Ναι. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Και πώ οι διεργασίε, οι σκιώδει και οι κάτω από το τραπέζι και το... Το... τα αλυσβερίστια που υπάρχουν, αν θα τι mm -hmm. δώσουν τα κουκιά. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα όμως... Ναι. Αυτές Θες να οι... ξαναδούμε το χάρτη πάλια μας που ναι, βγάλει αν, ο Αντρέας. Αντρέα, ο αξιδάκτης αν μας, να, ευχαριστώ πολύ και τους συναδέλφους. Έλα Κώστα, πες. Λοιπόν, ε, βλέπουμε ότι οι πράσινοι έχουν υποχώρηση, έτσι. Ε, ουσιαστικά έχουν χάσει 19 έδρες. Είναι ναι. μεγάλη απώλεια. Ναι. Ε, από την άλλη, το τελευταίο κόκκινο κομμάτι κάτω είναι η αριστερά, ναι. η οποία επί τη μία ή άλλη είναι, έχει μείον, έναν, ε, μία, μείον μία έδρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Mm. Και όλα τα λεφτά είναι από τα δεξιά ναι. και όσο πηγαίνουμε Από το μαύρο που λες και μετά. Το μαύρο μέχρι ναι, ναι. το, το, το γαλάζιο. Έχουνε έτσι. πιάσει όλη αυτή την πτέρυγα. Ναι, ναι, ε, η, 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 είναι πραγματικά είναι καθαρή στροφή προ τα δεξιά. Δεν έχει ξανά συμβεί αυτό. Πράγμα. Με σε τέτοιο μέγεθο όχι. όχι. Υπά... Ούτε στη Γαλλία έχει συμβεί ποτέ ακροδεξιό κόμμα. Κοίταξε, ήταν και ο πατέρα τη ο Ζαν ναι, αλλά τι ποσοστά θα έπαιρνε. Ε, είχε πάρει, νομίζω επί τη κάρτα, ήταν όταν ήταν για την Προεδρία, είχε πάρει ένα 30. Ναι. Αλλά 30... όχι σε τέτοιο βαθμό <στά> που να είναι καταλήτη εξελίξεων. Μα καταρχά ο καταλήτη εξελίξεων έγινε από χθε το βράδυ, από τη στιγμή που ο Μακρόν είπε: Παι, Παιδιά, πάμε σε εκλογέ στο τέλο του μήνα. Τη... η για κίνηση του πώ την κρίνει εσύ, σωστή. Λογικότερα. Δεν θα γινόταν, δεν μπορούσα να σταθεί. Δεν μπορούμε, προφανώ. Όχι, ο μα... Ο, 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 είναι προεδρική η δημοκρατία στη Γαλλία. Ναι. Αλλά υπάρχουν και βουλευτικέ εκλογέ. Ω προεδρό δεν έχει κανένα πρόβλημα. Καλά, προφανώ είναι και η τελευταία του θητεία ναι, και γεια σα μετά. Ναι, θα την κάνει ναι. τη θητεία και τελείω. Το θέμα όμω δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Εθνοσυνέλευση είναι το... έχει τι περισσότερε έδρε το κόμμα του Μακρόν μαζί με του Ρεπούμπλικαν, μαζί με ναι, ναι. του σοσιαλιστέ. Καλά, οι σοσιαλιστέ πλέον έχουν καταβαραθρωθεί ναι, ναι. και στη Γαλλία. Είναι η αριστερά, αλλά το θέμα θεω... είναι ότι πρέπει να περάσουν μια σειρά από πολύ αμφιλεγόμενο νομοσχέδια.